Καλημέρα κύριε Κατρούγκαλε, τι κάνετε? Καλημέρα, χαίρομαι πολύ που ακούω και τους δυο σας. Είναι καιρός που τα ακούω. Να είστε καλά κι εμείς. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε έτσι μια πρώτη αποτίμηση της χθεσινής συνάντησης. Πρώτα να δώσω μια απάντηση στο ερώτημα του κ. Σκούρη, που είναι αυτονόητο σε πολλούς ανθρώπους. Τι το χρειαζόμαστε, τον ΟΗΕ, από τη στιγμή που λέει και ό,τι λέει είναι σε έναν ταχυπή. Δεν είπα ποτέ δεν τον χρειαζόμαστε. Το ξέρω. Λέω να τον αλλάξουμε, να το κάνουμε αποτελεσματικό, άλλο πράγμα. Ξέρω απολύτως ότι είστε υπέρ της ευρύς νομιμότητας και ξέρετε, δεν υπάρχει σαν αταδικής ερώτηση. Είπα αυτό που είναι ερώτημα σε πολλούς ανθρώπους. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας είπε πρόσφατα ότι με αυτό το αδιέξοδο που έχει τάξει το Συμβούλιο Ασφαλείας στη Γάζα και στην Ουκρανία, είναι σαν να έχει πλήξει, είπε με τα δικά του λόγια, σχεδόν ανεπανόρθωτα το κύριο του ΟΗΕ. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ο ΟΗΕ είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν έχει καμιά χρησιμότητα. Για παράδειγμα, οι αντιαπικιακοί αγώνες αντανακλάστηκαν στο διεθνές δίκαιο ακριβώς επειδή υπήρχε ο ΟΗΕ. Τώρα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό διεθνές δίκαιο από αυτό που είχαμε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Αληθές, γι' αυτό μιλήσαμε για ένα σύστημα που είχε δημιουργηθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και που δεν έχει αλλάξει. Έτσι είναι. Και έχει να πω το χειρότερο, και έχει παραχωρήσει τα προνόμια του και τις αρμοδιότητες που έχει σε μεγάλες δυνάμεις που κάνουν το δικό τους παιχνίδι και επιβάλλουν, κατατοδοκούν το διεθνές δίκαιο. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Δεν είναι δυστυχώς εξέλιξη που έγινε στη συνέχεια. Υπήρξε η σύλληψη από τους νικητές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου να γίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας σαν η Παγκόσμια Αστυνομία. Αυτό αποδείχθηκε δυσλειτουργικό ακριβώς λόγω των συγκρουόμενων συμφερόντων που είχαν οι μεγάλες δυνάμεις. Το καινούργιο στον ΟΗΕ είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Παγκόσμιος Νότος, από τις 193 χώρες που έχει ο ΟΗΕ, τα 3/4 βρίσκονται από αυτό που λέγαμε παλιά τρίτο κόσμο. Αυτές αρχίζουν σιγά σιγά να ακούγονται. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχίας του ΟΗΕ ήταν ο εξοβελισμός της Νότιας Αφρικής όταν υπήρχε το Apartheid, που κατέληξε λόγω της διεθνούς πίεσης και φυσικά και των εσωτερικών αγώνων της μαύρης πλειοψηφίας στην μεγάλη αυτή πολύ προοδευτική και ανέμακτη αλλαγή. Και τώρα θέλω να ελπίζω ότι σταδιακά με την ταχύτητα των παγετών, γιατί έτσι θα διεθνή πράγματα, τώρα, για παράδειγμα, χθες ο κύριος Ερντογάν, πριν συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, επιμένει για δύο κράτη και έκλεισε οποιοδήποτε παράθυρο ουσιαστικά για μια λύση στο Κυπριακό. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο κράτη. Απολύτως σωστά το λέτε. Εκεί όμως, όπως και σε όλα τα διμερή θέματα, καθοριστικότερο ρόλο από ένα διεθνή όπως είναι ο ΟΗΕ είναι τι κάνει η άλλη πλευρά. Η Νέα Δημοκρατία από την αρχή έχει θέσει ως αποκλειστικό στόχο να έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο, πράγμα θετικό, αλλά που δεν αρκεί από μόνο του. Τι άλλο μπορεί να γίνει, τι παραπάνω? Πρώτα-πρώτα να είναι σαφέστερες οι κόκκινες γραμμές. Για παράδειγμα, δεν είναι η μοναδική πρόκληση η φραστική αυτή για τα κατεχόμενα. Είχαμε το επεισόδιο στην Κάσο, μια περίοδο που υποτίθεται ότι τα έχουμε βρει με τους Τούρκους. Υπάρχει όμως κάτι κρισιμότερο. Το να κρατάμε χωρίς επίλυση το βασικό, το μοναδικό θα σας έλεγα εγώ πρόβλημα που έχουμε της οριοθέτησης των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών και να προσπαθούμε απλώς με θέματα μικρής πολιτικής να συντηρούμε ένα καλό κλίμα, ουσιαστικά αποβαίνει υπέρ της Τουρκίας. Γιατί αυτή κρατά τη στρατηγική της την αναθεωρητική, μας υπενθυμίζει κάθε φορά ότι δεν την έχει ξεχάσει και κάθε φορά προσθέτει κάτι. Αυτό που θα προσθέτει όμως σε επίπεδο ρητορικής. Σε επίπεδο ρητορικής, έχει χάσει κάτι η Ελλάδα και έχασε ποτέ όταν συνομιλούσε? Είναι καλύτερη η εποχή? Το αντίθετο, ναι, λέω, ναι. Αντίθετο λέω, ότι πρέπει να συνομιλούμε με σκοπό όμως να πάμε στη Χάγη. Αυτό φαίνεται να έχει εξαφανιστεί. Κύριε Κατρούγκαλε, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί ξέρουμε ότι αν πάμε στη Χάγη δεν θα δικαιωθούμε στο 100% και καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της απόφασης της Χάγης. Επειδή κάθε σοβαρός άνθρωπος ξέρει ότι δεν έχουμε σε όλα δίκιο και γι' αυτό και δεν μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος της Χάγης. Αμέσως θα βγουν οι αντίπαλοι. Το ακούσατε κι εσείς τι τραβήξατε με τη Συμφωνία των Πρεσπών για προδότες και τέτοια, διάφορες ανοησίες και αθλειότητες. Ακριβώς όμως εμείς πήγαμε και τη φτιάξαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε το πολιτικό κόστος που απαιτεί το εθνικό συμφέρον. Και ακριβώς αυτό το επιχείρημά μου.
αν θυμόσαστε, είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε μια από τις συνεντεύξεις. Σε 10 χρόνια θα έχουμε ξεχάσει αυτό. Αυτό λέτε. Όχι, είχε πει κάτι άλλο, ότι η δεξιά δεν ξέρει να κάνει πολιτική. Δεν είναι ότι δεν ξέρει η δεξιά να κάνει πολιτική. Απλώς υπάρχουν δύο παράγοντες που επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική της δεξιάς. Ο ένας παράγοντας είναι ότι υπάρχει ένας ισχυρός εθνικιστικός, όχι πατριωτικός, εθνικιστικός πυρήνας στο εσωτερικό της. Αυτό υποκατοίκει τη συμφωνία των Πρεσπών, για παράδειγμα. Από την άλλη είναι η πλήρης αδυναμία ανάληψης οποιοδήποτε πολιτικού κόστους. Με τη Λιβύη θα μπορούσαμε να έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ, αν δεν φοβόμασταν το πολιτικό κόστος. Τώρα, η συζήτηση για τη Χάγη πρέπει να γίνει. Δεν λέω ότι δεν θα έχει πολιτικό κόστος, ακριβώς λόγω της ύπαρξης αυτού. Μα μακάρι να γίνει. Οι διαφορές πρέπει να επιλύονται. Δεν έχει νόημα δηλαδή να. Αυτό είναι το επιχείρημά μου. Πολλοί λένε, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Αντρέα, ότι τα ήρεμα νερά κάποια στιγμή θα σταματήσουν να είναι ήρεμα και θα γίνουν ταραχώδη, και ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι να έρθουμε σε μια ταραχώδη εποχή, γίνεται για να επιληθούν τα προβλήματα, να μην φτάσουμε εκεί. Ή να προετοιμαστούμε για να τα αντιμετωπίζουμε, αν φτάσουν εκεί. Αυτό που λέτε, κύριε Σκούρη, είναι σωστό. Σκεφτείτε κάτι άλλο. Σε 20 χρόνια η οικονομία της Τουρκίας θα είναι στις 10 μεγαλύτερες οικονομίες. Ήδη καλύπτει ένα κενό ποιοτικό, ένα δεζαβαντάς ποιοτικό που έχει απέναντι σε εμάς σε θέματα εκπαίδευσης, λόγω του πλούτου του καινούριου. Τα παιδιά της μεσαίας τάξης πηγαίνουν και σπουδάζουν στο εξωτερικό. Και ο πληθυσμός θα είναι 100 εκατομμύρια όταν εμείς θα συγκρινωνόμαστε. Θα είναι τότε η καλύτερη στιγμή να διαπραγματευτούμε. Να σας ρωτήσω όμως και κάτι. Δεν ξέρω, είναι το κόμμα σας, είναι το πρώην κόμμα σας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν έλεγε Μητσοτάκης, πάω για τη Χάγη, θα του λέγατε ναι, είμαστε εκεί? Εγώ σας λέω ότι είχα οδηγίες από τον Αλέξη Τσίπρα να πω αυτό που μου λέτε τώρα στον Νίκο Δένδια. Να του πω ότι εφόσον πάτε στη Χάγη, με βάση την εθνική γραμμή, εμείς θα στηρίξουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Βέβαια είναι η προηγούμενη ηγεσία. Όχι, αλλά ακόμα και για πολιτικούς και για ιστορικούς λόγους είναι χρήσιμο. Έχει πολύ ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη. Άρα είχατε εντολή να πείτε στον Νίκο Δένδια ότι αν πάει στη Χάγη θα... Δεν θα διαφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ. Ότι σε βάση την εθνική γραμμή που έχουμε, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πάμε στη Χάγη. Το είχαμε επιδιώξει. Και εφόσον είναι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, δεν το πιστεύαμε, αλλά θέλαμε να τους πούμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση λαϊκιστική, αντιπολίτευση δημαγωγίας, όπως ήταν αυτή που είχαμε υποστεί. Και είχα πει λοιπόν ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν σε ορισμένα, σε πολλά θέματα εθνικές γραμμές. Η σύνθετη ονομασία της Πρέσπες ήταν ένα από αυτά τα θέματα που είχαμε εθνική γραμμή και αυτό αγνοήθηκε, αλλά εμείς δεν θέλαμε να ανταποδώσουμε αυτά τα οποία είχαμε υποστεί. Κάτι τελευταίο, κύριε Κατοκ... θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Θα πάρετε θέση, για παράδειγμα, στο κομμάτι, ποιος πρέπει να είναι πρόεδρος? Θα παρακολουθώ με θλίψη, αλλά έχω πει ότι θέλω να μιλήσω συνολικά και σε μια άλλη ευκαιρία αυτά που θα μπορούν να είναι χρήσιμα. Γιατί έχει διαμορφωθεί ένα τόσο τοξικό κλίμα αυτή την περίοδο, που ό,τι και να πω δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια ιδιαίτερη ωφέλεια. Έχει μέλλον αυτό το κόμμα όπως είναι σήμερα? Και έχω πει πολλές φορές, και αυτό μπορώ να το πω γιατί ήταν πεποίθησή μου ανέκαθεν, ότι απαιτείται μια ευρύτερη συνεργασία των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου με βάση προγραμματική. Γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει ένα αντίβαρο στην κυριαρχία της δεξιάς. Μάλιστα, σαφές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρούγκαλε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.